ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη. Που βρίσκεται εκεί πέρα από εκείνο. Τον Ιωαννίδη Κάτσοδο, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Ο Αλέξανδρος ξέρει να δίνει μάχες. Έτσι το έχει αποδείξει άλλωστε και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Αλέξανδρος είναι ένας από τους συντρόφους που πραγματικά θέλουμε να έχουμε μαζί μας. Ήρθε στον ΣΥΡΙΖΑ και έφερε αυτή τη φωνή, τη δυναμική που θέλουμε, την νεανική φωνή που θέλουμε. Λιδωρήθηκε και όχι μόνο. Δέχτηκε επιθέσεις και λεκτικές αλλά και βίες και πραγματικά την έδωσε αυτή τη μάχη με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, φωνία των Πρεσπών. Εμείς και από αυτό θα ξεκινήσω, θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή πραγματικά πολύ σύντομα θα δείξει τα θετικά της αποτελέσματα και θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά συνολικά ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας και οφείλει να αναλαμβάνει σε κρίσιμες πολιτικές στιγμές χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κόστος για σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Και μία από αυτές τις πολιτικές αποφάσεις που πήρε χωρίς να λάβει το υπόψη το κόστος που θα είχε ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Πήρε και άλλες τέτοιες αποφάσεις. Όπως για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, η οποία διαδικασία έχει ξεκινήσει και θέλουμε να τη δούμε να ολοκληρώνεται. Πήρε και άλλες τέτοιες αποφάσεις που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Συμφωνία των Πρεσπών όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι όλα τα κόμματα, τα που κυβέρνησα και πριν, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, συμφωνούν με την λύση που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό αποδείχθηκε περίπτρανα και τις τελευταίες ημέρες με τις επιστολές που βγήκαν στην επιφάνεια του Καραμαλή, του Κώστα του Καραμαλή, αλλά φυσικά και με τη στάση που κράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν δήλωσε ποτέ ρητά ότι μια τέτοια συμφωνία θα την ακυρώσει στην πορεία. Σε καιρό ειρήνης, λοιπόν, οδηγήσαμε τη γείτονα χώρα να την καταστήσει την ονομασία της, με σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, με την πρόσθετη, μάλιστα, κατοχύρωση της αλλαγής του συντάγματός τους, κατοχύρωση της ελληνικότητας της αρχαίας Μακεδονίας, των συμβόλων και της ιστορίας της, απαλληφθεί από το Σύνταγμα και τα σχολικά βιβλία των γειτόνων μας όλων των αναφορών που μπορούσαν να δημιουργούν ευρότητα στις σχέσεις των δύο λαών, την οποιαδήποτε αναφορά σε ύπαρξη μειονότητας στη χώρα μας και αποδοχή από τους γειτονές μας ότι η γλώσσα τους είναι νοτιοσλαβική και δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ή σύγχρονη Μακεδονία, καθώς επίσης και η χρήση του όρου πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Τι αναλάβαμε το 2014. Αναλάβαμε ένα απίστευτο χάος, μια κατεστραμμένη χώρα, ένα πολύ κορφισμένο δημόσιο και αν θυμάστε καλά, όλοι ήμασταν με τα κεφάλια κατεβασμένα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Σήμερα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και μας λέει ότι θα φέρει την ανάπτυξη. Θα φέρει την ανάπτυξη πώς? Μειώνοντας, με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο κατά τη γνώμη τους, μειώνοντας απλά τη φορολόγηση στις επιχειρήσεις. Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα και είναι αυτή η πολιτική η οποία θα ευνοήσει συνολικά την κοινωνία μας? Εμείς τι λέμε, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε πράξη όλο αυτό το διάστημα? Η ανάπτυξη για μας έχει 4 πυλώνες και όχι ένα. Είναι η αύξηση μισθών, είναι η διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων, είναι οι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, αλλά είναι και το κοινωνικό κράτος. Και τι κάναμε αυτή την τετραετία για αυτά? Το 2015 το τοπίο ήταν ξεχαρβαλωμένο και όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Η Νέα Δημοκρατία εν μία νυχτή με νόμο
μείωσε το κατώτατο μισθό κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, θεσπίζοντας έναν απαράδεκτο υποκατώτατο μισθό, κατήργησε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως και σειρά νόμων της προστασίας της εργασίας, υποβάθμισε το σώμα επιθεώρησης εργασίας, δεν υπήρχαν έλεγχοι πουθενά, καλλιέργησε το έδαφος για την εκτείναξη της παραβατικότητας του χώρου εργασίας, παραδίνοντας την αδήλωτη εργασία στο 20% και την ανεργία στο 26%, ενώ την ανεργία των νέων στο 60%. Αυτό ήταν αυτό που παραλάβαμε και εκεί είχαμε την ευθύνη να στυλώσουμε ξανά αυτή τη χώρα στα πόδια της και αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν είναι τεμπέλης και δεν κάθισε στο σπίτι του γιατί δεν ήθελε να δουλέψει αλλά δεν μπορούσε να βρει μια δουλειά, να τον επαναφέρουμε στην πραγματικότητα, να τον εντάξουμε στην κοινωνία. Σήμερα, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ανεργία βρίσκεται στο 18%. Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 380.000 νέες θέσεις εργασίας, με τις μισές σχεδόν από αυτές να είναι πλήρως απασχόλησης. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι τα ποσοστά ανεργίας πέφτουν γιατί οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν μετριούνται έτσι όμως τα ποσοστά ανεργίας και τα ποσοστά εργασίας. Μετριούνται με νέες θέσεις εργασίας. Και αυτή τη στιγμή τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ δίνουν 380.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι μισές είναι πλήρως απασχόλησης. Επανήλθαν συλλογικές συμβάσεις και μάλιστα και σε τομείς ιδιαίτερα που έχουν εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα οι εργοδότες τους εργαζόμενους, όπως είναι αυτός του τουρισμού. Ενισχύθηκαν οι έλεγχοι, μειώθηκε δραστικά η αδήλωτη εργασία, καθώς επίσης ήταν και η πρώτη φορά που έπεσαν πρόστιμα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έπεσαν πρόστιμα σε τράπεζες. Κλείσανε υποκαταστήματα μεγάλων αλυσίδων, γιατί είχαν εργαζόμενους αδήλωτους, ανασφάλιστους, με μισθούς εξαθλίωσης και πείνας. Αυτή η δεύτερη τετραετία λοιπόν που έρχεται και αυτή διεκδικούμε στις εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι η τετραετία στην οποία είναι η ώρα να γίνουν όλα όσα δεν έγιναν μέχρι στιγμής και να πάρουν μια γερή ανάσα όλοι όσοι έβαλαν πλάτη αυτά τα 4 χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το κοινωνικό κράτος και να μπορέσουμε να σταθούν ξανά στα πόδια τους αυτοί οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την κρίση των τελευταίων ετών. Έχουμε ήδη ψηφίσει τη μείωση του ένφια για το 2019. Θα τη δούμε στα εκαθαριστικά μας τον Αύγουστο. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ οφείλουμε να την κάνουμε πράξη, διότι η εισφορά αλληλεγγύης ήταν ένας επιπλέον φόρος ο οποίος θεσπίστηκε για την περίοδο της κρίσης. Από τη στιγμή που βγαίνουμε από την κρίση οφείλουμε τέτοιες επιλογές να τις ακυρώσουμε στην πράξη. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε μείωση φόρου στις επιχειρήσεις, τον οποίο θέλουμε μέχρι το 2022 να τον φτάσουμε σταδιακά στο 25%. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στην εστίαση ήταν επίσης ένα μέτρο που έδωσε μεγάλη ανακούφιση σε πολλούς συμπολίτες μας. Αλλά και η ρύθμιση των 120 δόσεων με τη διαγραφή των επιπλέον τόκων, που πραγματικά ήταν μια ανάσα για πολλές και πολλούς από εμάς. Το 90% των μη μισθωτών αυτή τη στιγμή πληρώνει την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά. Μετά από πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι, θα δούμε πλέον να ανοίγουν αίσθηση εργασίας και στο δημόσιο. Σε νευραλγικά πόστα, 4.500 προσλήψεις είναι αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα ειδικής αγωγής, δάσκαλοι ειδικής αγωγής για τα σχολεία μας. 10.000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τα νοσοκομεία μας. Θέλουμε το δημόσιο
σύστημα, θέλουμε ένα υγιές δημόσιο σύστημα και όλοι εμείς που χρησιμοποιούμε, έχουμε παιδιά που στέλνουμε στα σχολεία, έχουμε η ίδια ανάγκη από το δημόσιο σύστημα υγείας, ξέρουμε ότι με το σύστημα 1:5 ή 1:10, 1:5 που τώρα ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 1:10 που ίσχυε μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν μπορεί να έχουμε υπηρεσίες κοινωνικού κράτους στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε και θα παλέψουμε για το 1:1 στο δημόσιο με εξορθολογισμό και με ό,τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για να έχουμε ένα αποτελεσματικό δημόσιο. Σήμερα λοιπόν αποφασίζουμε για την επόμενη τετραετία, για το πώς αυτό το οποίο ξεκινήσαμε θα το πάμε παρακάτω. Σε αυτή τη μάχη σας θέλουμε μαζί μας, θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει, δεν αξίζει στην Ελλάδα αυτή να γυρίσει στα χρόνια των μνημονιακών πολιτικών του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ή εχθές, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος, ο κύριος Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι θα ξαναβούμε σε πιστωτική πολιτική μόλις αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν λέγονται τυχαία. Αυτά οφείλουμε να τα ακούμε, οφείλουμε να τα κοινωνούμε στον κόσμο μας. Γιατί μπορεί να μην καταφέραμε να κάνουμε όλα όσα είπαμε. Μπορεί να είπαμε πολλά στην αρχή όταν αναλάβαμε. Αλλά έχουμε δείξει δείγματα γραφής. Και αυτά θέλουμε να μας συντροφεύουν και στην επόμενη τετραετία. Και για αυτά τα δείγματα γραφής που δείξαμε, σας θέλουμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή που θα κάνουμε. Δεν θα κουράσω άλλο. Θέλω να δώσω το λόγο στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη να μας πει με τη σειρά του δύο λόγια για αυτές τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι άτομα σαν την Ειρήνη που βάζουν το συλλογικό συμφέρον, το συμφέρον της παράταξης πάνω απ' όλα, πάνω από τα προσωπικά συμφέροντα, είναι πιο σημαντικό και είναι αυτό που θα δώσει μέλλον σε αυτή την παράταξη και σε αυτό το κόμμα το οποίο στηρίζουμε. Ποιο είναι το αύριο όμως, τι πρέπει να προσπαθήσουμε και ποια είναι η ατομική ευθύνη του καθένα μας. Γιατί η Ειρήνη κάνει έναν αγώνα. Εγώ κάνω έναν άλλο αγώνα. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που φανόμαστε μπροστά. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δώσουμε το δικό σας τον αγώνα. Τον αγώνα του κάθε ένα. Αν σκεφτούμε ότι στις ευρωεκλογές πήραμε ένα 25%, τότε εάν ένας στους πέντε μπορέσουν να βρούνε και να φέρουν μία ψήφο στο κόμμα, τότε η νίκη είναι δεδομένη. Γι' αυτό η υποχρέωση δεν είναι μόνο δική μας να γυρνάμε και να μιλάμε στον κόσμο και να προσπαθούμε να φέρουμε ψήφους στο κόμμα. Η υποχρέωση είναι δική σας να μπορέσετε, εφόσον πραγματικά πιστεύετε την ιδεολογία αυτού του κόμματος και αυτά που προσπάθησε να φέρει και τις αλλαγές που έφερε και θέλει να συνεχίσει να φέρνει, να προσπαθήσετε κι εσείς όσο προσπαθούμε κι εμείς. Εμείς απλά είμαστε άνθρωποι που πηγαίνουν μπροστά. Όλη τη δουλειά όμως γίνεται από πίσω. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ξεκινάει από κάτω και αν δεν είναι προς τα πάνω, δεν είναι όπως τα γερμανικά τα κόμματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τα υπόλοιπα στην Ελλάδα, όπου ξεκινάω από πάνω και πάνω προς τα κάτω. Νομίζω ότι ευθύνει πολύ περισσότερο στο δικό στα χέρια παρά στα δικά μας. Εγώ θέλω απλά να κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή στο μυαλό μας. Το τι συνέβη, το ποιους έχουμε απέναντι και το αν έχουμε μονομέτωπο ή διμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ που ήταν ελιά, που ήταν Πασόκ, που αλλάζει ονόματα όπως αλλάζουν εφημεί εταιρείες γιατί τους κυνηγάνε τα χρέη. Αλλά δεν άλλαξε αυτό το γεγονός ότι άλλαξε ονόματα, δεν άλλαξε το γεγονός ότι συγκυβερνήσανε και καταστρέψανε τη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια. Το έχουμε από τον εαυτό μου να έχω μια πολιτική εικόνα και μια άποψη. Η ιστορία λοιπόν ξεκίνησε για πολύ πολλά το 1996. Που άρχισαν να μας λένε για τον εξυγχρονισμό. Όπου βαρούσαν τα λόγια από την Ευρώπη για τον εξυγχρονισμό, όπου από εδώ στην Ελλάδα μας τον εισαγάγανε. Ο εξυγχρονισμός στην ουσία τι ήταν, ήταν το φιλελεύθερο μοντέλο των σοσιαλιστικών κομμάτων εκείνης της εποχής. Οι οποίες εξυπηρέτησαν πάρα πολύ καλά τα συμφέροντα της αγοράς
και τη ευέλικτη των δυνάμεων που θέλουν ακόμα και σήμερα αυτή η κατάσταση που έχει έρθει στην Ελλάδα, που έχει πρώτα τον αδύναμο και στη συνέχεια έρχονται οι πολίτες, να ξαναλλάξουν και να ξαναεξαριστρέψουν εκεί που ήμασταν. Μέσω του εξοικονομισμού λοιπόν, κατέστρεψαν το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας, η οποία το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι οι αγρότες, οι βιοτέχνες, από εκεί που ήταν παραγωγικοί άνθρωποι, ήμασταν μια χώρα που παραγάμε. Άλλαξε λοιπόν το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας και γίναμε όλοι δέσμοι αυτών των επιδοτήσεων. Όλων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρετε, υπάρχει μια αλληλέγγυα σχέση ανάμεσα στην εγχώρια παρασιτική ελίτ και με την παρασιτική ελίτ της Ευρώπης, η οποία αυτή τους κρατούσε τόσα χρόνια και τις δικές τους προσταγές ακολουθούσαν μέσα στην Ελλάδα. Κατάφεραν λοιπόν από το 1996 με αυτό το μοντέλο να αλλάξουμε όλο αυτό το χαρακτήρα το παραγωγικό της χώρας και να κάνουμε τους ανθρώπους που παρήγαν μέχρι το τέλος να είναι δέσμοι των επιδοτήσεων για να μπορέσουν να τους κάνουν πολιτικούς πελάτες και να τους κάνουν και να τους γυρνάνε όπου θέλουν, τώρα να χορέψεις, τώρα να σταματήσεις να χορεύεις. Τότε μας λέγανε ότι πηγαίνουν όλα πάρα πολύ καλά. Ανέβαινε το χρηματιστήριο. Μας παίρνανε τηλέφωνο από τις τράπεζες σε συνεννόηση με το εξωτερικό. Πάρτε εύκολα δάνεια, πάρτε φθηνό χρήμα. Πάρτε όλες τα χέρια σας. Μας κάνανε δέσμοι μιας κατάστασης που δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Ήρθε το 2004. Μας λέγανε για ρυθμούς ανάπτυξης που είναι στο ταβάνι. Μας μιλούσαν για την οικονομία. 8.000 μονάδες του χρηματιστήριου τότε. Ήρθαν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες που δέσανε το πακετάκι σαν ένα φιόγκο στο τέλος που γίνεται δωράκι. Και μετά, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι που μας λέγανε ότι πηγαίνουμε τόσο καλά, ήρθαν το 2008-2009 για να μας πούνε ότι χρεοκοπήσαμε. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας λέγανε ότι όλα πηγαίνουν τέλεια. Και μάλιστα δεν το αφήσανε εκεί, μας δείξανε με το δάχτυλο και μας είπαν ότι είμαστε και εμείς συνένοχοι. Και το πιστέψαμε, ότι μαζί τα φάγαμε. Αλλάξανε και οι κυβερνήσεις. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε η ίδια πολιτική πατέντα. Η ίδια ατζέντα και η ίδια πατέντα. Άλλωστε, και όταν πήρε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο Καραμαλής ποτέ δεν αμφισβήτησε όλη αυτή την πολιτική που ακολούθησε του Βασόπιου Συνήθης. Για τα μάτια του κόσμου υπήρχαν κάποιες εντάσεις, κάποιοι χαρακτηρισμοί του τύπου αρχιερέας διαπλοκής, κάποιες καταγγελίες για το χρηματιστήριο, ποτέ όμως δεν προχώρησε τίποτα, γιατί ήταν πολύ καλά συνειδημένοι όλα αυτά να γίνουν μεταξύ τους. Αντίθετα λοιπόν σε αυτή τη ροή των πραγμάτων, ο γενναίος ελληνικός λαός το 2015, φαινόταν το 2014, έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά στην Ευρώπη. Την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη ανέβαζε ακροδεξίες κυβερνήσεις, οι οποίες σε συνεργασία με τη δεξιά πάντα κυβερνούσαμε και κάνανε ακριβώς αυτά που ήθελαν να κάνουμε, γιατί λέμε ότι είναι μια ενιαία δεξιά πολυκατοικία. Στα Ερυθρέα βρίσκονται 20 μαρισμένες γραβάτες, όπου είναι οφειλελεύθεροι οι επιχειρηματίες και όσο κατεβαίνουν ο ρόφος, φτάνοντας στα υπόγεια, φτάνουν στους υπόδικους χρυσαυγίτες, σε αυτούς που σήμερα μερικοί από αυτούς, ένας μάλλον από αυτούς, είναι και ευρωβουλευτής. Ενώ είχε απαγόρευση άδειας εξόδου από τη χώρα, σήμερα κάθεται και στα έδρανα της Ευρωβουλής. Αυτό λοιπόν η πολυκατοικία κάποτε επικοινωνούσε με ένα σασέρ. Αυτό το σασέρ κάποτε είχε όνομα, το οποίο έχουν φροντίσει πάρα πολύ καλά να το ξεχνάμε, να το ξεχάσουμε. Λεγόταν Μπαλτάκος. Έχει ξεχαστεί ο Μπαλτάκος από την καθημερινότητά μας. Δεν αναφέρει ποτέ το όνομα του. Βέβαια, εχθές μας ρωτήσανε πάλι για τον Πετσίτη. Ρώτησαν για τον Πετσίτη, ο οποίος έχει καθαριστεί κιόλας από την Επιτροπή Διαφάνειας και φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία σχέση. Έχουν βγει σε αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο, τους τρεις μήνες που συμπληρώνονται κοντά, για να μας πούνε πάρα πολλά πράγματα για απέναντι. Τους ξεφεύγουν, ενώ προσπαθούν πάρα πολύ επιμελώς να τα κρύψουν. Τους ξεφεύγουν τα 12, τους ξεφεύγουν τα 7 ημέρα, του ξέφυγε του του Παπαδημητρίου το σχέδιο το οποίο ποιο έχουνε, τα ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία τα έχω εδώ πέρα γραμμένα, γι' αυτόν τον λόγο. Τα ταμιακά διαθέσιμα σήμερα λοιπόν που μιλάνε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι 37, είναι 37 δις, θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτό το μαξελαράκι που έχουμε κάνει εμείς για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την πολιτική που θέλουμε μέσα στη χώρα για να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για να ανακεφαλαιώσουν το τραπεζό και
και εμείς να ξαναφανιστούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ξανά σαν χώρα. Από τη μία το διαψεύδουν, από την άλλη το λένε. Δεν καταλάβαμε καλά το ένα, δεν καταλάβαμε καλά το άλλο, δεν εννοούσαμε αυτό, δεν εννοούσαμε εκείνο, αλλά όλοι μας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι εννοούμε. Με τις προσλήψεις και τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, που αυτή η κυβέρνηση πήρε ένα καταστραμμένο σύστημα υγείας, που πριν από δύο μήνες ξαναπήραμε πίσω στο ΕΣΥ το ρίκος δυνάμει, γιατί το πουλήσανε για ένα κομμάτι ψωμί, το κατέστρεψε σε ένα νοσοκομείο και το ξαναπήραμε πίσω. Ξαναστηρίξαμε τη δημόσια υγεία. Ξέρετε τι γίνεται. Έχω κάποιες ενστάσεις μερικές φορές όταν ακούω από μερικούς συνταξιούχους για αυτό το 6% των κρατήσεων που γίνεται από τις συντάξεις για να μπορέσει να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος. Νομίζω ότι σαν αριστερά έχουμε την υποχρέωση να ξαναμάθουμε στον κόσμο πώς είναι να ζει με αλληλεγγύη. Και το αν δίνουμε ένα 6% από τη σύνταξή μας σήμερα που μιλάμε, γιατί αύριο μπορεί να μην χρειάζεται, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ανθρώπους που μέχρι προχθές τρώγανε από τα σκουπίδια, όποιος δεν θέλει να το κάνει αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του καθρέφτη και να αξιολογήσει λίγο τις ανθρώπινες αξίες λίγο παραπάνω. Θα πρέπει να αναθεωρήσει κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που τους ξεφεύγουν όλα αυτά που τους ξεφεύγουν, αυτό το συνοθήλευμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, τις οποίες θέλουν να εισαγάγουν ξανά στη χώρα μας για να την καταστρέψουμε, σε συνδυασμό με ακροδεξιές τροφές, που γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή τη στιγμή την Δημοκρατία, τις ακροδεξιές τροφές που έχει, που έχουν εκφραστεί και δημόσια, με τον Μάκη το Βορύδη να λέει ότι όταν γίνουμε κυβέρνηση θα δημιουργήσουμε τους αντίστοιχους θεσμούς, ώστε να μην ξαναεπανέλθει η αριστερά ποτέ στην κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν τι υποχρέωση έχουμε να κάνουμε? Σαν αριστερό προοδευτικό κόμμα, έχουμε την υποχρέωση για να σώσουμε αυτή την παρτίδα, για να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να έρθουν όσο περισσότερο προοδευτικοί άνθρωποι μπορούν, που νιώθουν ότι χάσανε την ταυτότητά τους σαν ψηφοφόροι από τα κόμματα τα οποία ψηφίσανε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Στις δικές μου τις επισκέψεις, μία φορά που πήγα στην Κοζάνη, βρεθήκαμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου ήταν εκεί οι συνταξιούχοι, και μετά από κάποια κουβέντα που είχαμε μαζί τους, δύο από αυτούς μας βγάλανε τις ταυτότητες του Πασόκ και μας λέγανε 40 χρόνια ψηφοφόρος του Πασόκ είμαι, εγώ την ψήφο μου σε αυτήν για να γίνει υπουργός του Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τη δώσω. Δεν είναι τυχαίο, δεν τους κλέψαμε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκλεψε αυτούς τους ψηφοφόρους. Αντί να κάνει τη δική του αυτοκριτική λοιπόν, το κάθε κοινάδι και το κάθε Πασόκ, για ποιο λόγο του γύρισαν δουλειά του ψηφοφόροι σοσιαλιστές άνθρωποι. Αυτό που κάνει είναι να πολεμάει το ΣΥΡΙΖΑ και να θεωρεί σαν ταξικό του ορθό το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την υποχρέωση και αυτή την ευθύνη να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, ώστε όλοι αυτοί οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι το να ξαναέρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία μαζί με το Κινάλ, το οποίο δηλώνει ευθαρσώς ότι ακόμα και αν δεν χρειάζεται τη δική μας συμβολή για να κάνει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, πάλι θα ζητήσουμε να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση, γιατί οι άνθρωποι είναι δεμένοι με τις καρέκλες και όχι με την ιδεολογία τους. Λοιπόν, εμείς έχουμε το καθήκον να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν ότι το να ξαναεπανέλθουν αυτοί στην εξουσία δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Η αναλλαγή δύο κομμάτων στην εξουσία, μία ο ένας, μία ο άλλος, που είναι και φυσιολογικό. Έτσι είναι ενίοτε. Υπάρχει κυβερνητική φθορά. Αλλά θα είναι μία λυσαλαία προσπάθεια που θα κάνουν να ξαναορμήξουν στα λάφυρα της εξουσίας. Φαίνεται πάρα πολύ καλά, ξεφεύγει από την οτροπία τους στις τελευταίες μέρες που νιώθουν ότι θα γίνει η κυβέρνηση. Να ξαναδιορίσουν τα δικά τους τα γαλάζια παιδιά. Και κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι το αν διόρισε δικά του παιδιά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται προσφάτως, μέχρι και πριν από τρεις μέρες στις συνδικαλιστικές εκλογές που έγιναν στην ΕΤ, όπου 5 ψήφους πήρε η Νέα Δημοκρατία, 2 πήρε το Κινάλ και 0 ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλουν να ξαναρμήξουν στην εξουσία, να διορίσουν τα δικά τους τα παιδιά, να ξαναδιαλύσουν, να κάνουν φιλέτο και να διαλύσουν πάλι το δημόσιο κράτος. Και γιατί όπως μας είχε πει ο Κώστας Σιμίτης, είμαστε οι προσωρινοί έμπλοι της εξουσίας. Έτσι ήρθαμε για να φύγουμε, είμαστε η αριστερή παρέμβαση. Λοιπόν, εμείς έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να απευθυνθούμε σε όλους, σαν αριστερό προοδευτικό κόμμα. Και για να μην λέμε ότι αυτά είναι απλά θεωρητικά, κλείνοντας, θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο που έχω, το οποίο δημοσιεύτηκε
σε ένα site, το liberal.gr. Στο liberal λοιπόν, ωραία, στο liberal λοιπόν αρθογραφεί ο Παναγιώτης ο Καρκατσούλης. Ο Παναγιώτης ο Καρκατσούλης ήταν επικεφαλής της Ομοδελφικής Επικρατείας του Ποτάμι. Σήμερα που μιλάμε, πολιτεύεται με το κοινάλ στην Αλφα Αθηνών. Μετά από ένα ενετικό σχεδόν δισέλιδο, το οποίο θα καταλάβετε τον τόνο που κινείται μόνο και μόνο διαβάζοντας την τελευταία παράγραφο, καταλήγει και λέει: σήμερα χρειάζεται όχι απλώς, μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλώς να τον ανακόψουμε και να τον νικήσουμε στις εκλογές, αλλά να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα επανέλθει ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος σαν αυτόν. Γι' αυτό πρέπει την επόμενη μέρα να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που το κράτος δικαίου μας παρέχει, ώστε να τιμωρήσουμε υποδειγματικά όλους όσους επιχείρησαν την ελλείωση του φιλελεύθερου πολιτεύματος της Ελλάδας. Πρέπει να δικαστούν και να καταδικαστούν για τα σχέδια επιβολής κατά της πατρίδας με τρόπο αυστηρό και κυρίως υποδειγματικό. Αυτή είναι η απέναντί μας. Και αυτή είναι η δική μας η ευθύνη και ολονών όσοι κάθεστε σήμερα στα τραπέζια να το βγάλετε προς τα έξω. Εγώ το δικό μου το καθήκον το κάνω, το δικό μου κομμάτι το κάνω και το έχω καλά με τον εαυτό μου. Κοιτάξτε καλά κι εσείς στις επόμενες τρεις μέρες που μείνανε, εάν πραγματικά πιστεύετε σε όλα αυτά τα οποία εκπροσωπεί αυτό το κόμμα και στην δάνεια προσπάθεια που έκανε αυτά τα 4,5 χρόνια μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες συνεργιστρωμένες από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, τότε να κάνουμε όλοι μας και εσείς τη δική σας, το δικό σας το κομμάτι και τη δική σας την ευθύνη να τη φέρετε εις πέρας για να μπορέσουμε να ανακόψουμε την επάνωδο όλων αυτών των παράσιτων που έχουν καταστρέψει τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ.